πρωθυπουργό του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, καθαίρεσε από το αξίωμά του το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η απόφαση ήρθε έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες διερεύνησαν οι αρχές. Η έρευνα κατέληξε στα Panama Papers και τη σύνδεση των παιδιών του Πακιστανού πρωθυπουργού με offshore εταιρείες. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Σαρίφ παραιτήθηκε ακολουθώντας την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Ξεπέρασαν τους 50 οι τραυματίες από σιδηροδρομικό ατύχημα στη Βαρκελόνη. Η αμαξοστοιχεία δεν κατάφερε να σταματήσει την ώρα που εισερχόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό Φράνσια, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην αποβάθρα. Το προσωπικό και οι επιβάτες του τρένου που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Την απαγόρευση των διαδηλώσεων για το Σαββατοκύριακο διέταξε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εν ώψη των εκλογών της Κυριακής για την ανάδειξη νέας συντακτικής συνέλευσης. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας σε νέες διαμαρτυρίες ενάντια στην τροποποίηση του συντάγματος από τον Μαδούρο. Σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Καράμπομπο, τις τελευταίες 2 μέρες 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των συγκρούσεων στο Καράκας. Στη γενέτειρα του πατέρα του, το νησί των Φεάκων, παραθερίζει ο πρίγκιπας Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα. Το πριγκυπικό ζευγάρι φιλοξενείται στη Βίλα Ρότσιλτ σε μια κατάφυτη έκταση στην περιοχή της Κερασιάς, 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Κέρκυρας.